Δύο εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδο της Ελιάς έδωσαν το περασμένο Σάββατο οι ομάδες υποδομής K17 και K15 του Όφη με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, αυτό της K17 με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Όφη επέστρεψε μετά από καιρό στα νικηφόρα αποτελέσματα με σκορ 2-1. Οι ποδοσφαιριστές του Βασίλη Παπαδάκη προηγήθηκαν μόλις το 6ο λεπτό, με τον Φωτιάδη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων έπειτα από ασίστ του Μπερικάκη. Στο 62ο λεπτό, ο Απόλλων ισοφάρισε 1-1 με τον Χριστόπουλο, ενώ δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 90 λεπτού, ο Βασιλάκης έδωσε ωραία πάσα στον Θεοδοσουλάκη. Αυτός κινήθηκε υπέροχα και νίκησε τον γκολκίπερ του Απόλλωνα για το τελικό 2-1. Στο ίδιο γήπεδο ακολούθησε ο αγώνας της K15 του Όφη με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, με τους γηπεδούχους να έχουν σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν και τελικά τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την νίκη με 0-2. Στο 28ο λεπτό με το έμεσο φάουλ του Καρανδινού και λίγο αργότερα με τον κλάδο, ο Όφη είχε αξιόλογες στιγμές στα καρέ του Παναθηναϊκού, που επίσης είχε ευκαιρίες και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Όφη μπήκε πιο δυνατά και θα μπορούσε να είχε προηγηθεί σε ευκαιρίες του Κακουλάκη. Τελικά η πράσινη άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό με τον Νότα, ενώ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο Ρμενάη νίκησε τον Χαλκιαδάκη, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.